Συγγνώμη στο όνομα της Γερμανίας για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Γερμανοί στην Κρήτη κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ζήτησε στην ελληνική γλώσσα από τη μαρτυρική Κάνδανο σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Η υποδοχή του έγινε εν μέσω αντιδράσεων σε ψυχρή και συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, με επιζώντες της κατοχής να τονίζουν στο Γερμανό πρόεδρο τη βαρβαρότητα των κατακτητών. Ο ίδιος, αν και αναγνώρισε τις θηριωδίες των Ναζί, δηλώνοντας πως τον κυριεύει φρίκη και ντροπή, δεν έκανε καμία αναφορά στις γερμανικές επανορθώσεις. Θα ήθελα σήμερα να ζητήσω συγχώρεση στο όνομα της Γερμανίας. Δικαιοσύνη! Δικαιοσύνη! Ζητώντας συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων της γερμανικής εισβολής και αναγνωρίζοντας τα εγκλήματα των Ναζί στην Κρήτη, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ στάθηκε απέναντι στους τελευταίους επιζώντες, επισκεπτόμενος σήμερα την μαρτυρική Κάνδανο. Ζητώ από εσάς, τους επιζώντες και από γόνους, συγχώρεση για τα βαριά εγκλήματα που διάπραξαν εδώ οι Γερμανοί. Ζητώ συγχώρευση για το γεγονός ότι η χώρα μου καθυστέρησε για δεκαετίες να τιμωρήσει ποινικά τα εγκλήματα αυτά. Ο πρόεδρος της Γερμανίας μίλησε στους επιζώντες της γερμανικής κατοχής που του μετέφεραν όλο ζώντανες τις οδυνηρές μνήμες τους. Η 97χρονη Δέσποινα Φιωτάκη ήταν 14 ετών όταν οι εισβολείς έκαψαν και κατέστρεψαν την Κάνδανο. Στάχτες και από χαΐδια. Und τίποτα. Abgebrannte. Δεν είδαμε στην Κάνδανο. Reste. Σας βλέπω, δεν θέλω να σας βλέπω. Αλήθεια, δεν θέλω. Εν μέσω συνθημάτων για τις ευθύνες της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατέθεσε στέφανο στο Μνημείο των Πεσόντων, αποδίδοντας φόρο τιμής. Αβάσταχτη είναι η σκέψη και μόνο της πραγματικής έκτασης της βαρβαρότητας. Συγκλονίζει ο πόνος των συγγενών. Στην ομιλία του στο πολιτιστικό κέντρο του μαρτυρικού χωριού, ο Γερμανός πρόεδρος αναγνώρισε τα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας, αλλά και το γεγονός ότι η χώρα του δεν απέδωσε ευθύνες στους ναζιστές εγκληματίες πολέμου. Η βαρβαρότητα, η φρίκη, η απανθρωπιά των Γερμανών κατακτητών μου κόβει ακόμα και εμένα και ειδικά σήμερα την ανάσα. Ο δήμαρχος Κανδάνου Σελίνου Αντώνης Περάκης, υποδεχόμενος τον Γερμανό πρόεδρο, σημείωσε ότι η Κάνδανος κατέχει τη δραματική πρωτιά να είναι ο τόπος τον οποίο οι Ναζί αποφάσισαν να εκθεμελιώσουν, αφήνοντας μάλιστα σχετική επιγραφή. Κύριε Πρόεδρε, οι Ναζί θέλησαν να εξαφανίσουν την Κάνδανο από το χάρτη και να μην τις επιτρέψουν να γεννηθεί ξανά όπως γράψαν στις πινακίδες. Η Κάνδανος είναι εδώ, με ιδιαίτερη χαρά σας φιλοξενεί. Είναι ολοζώντανη, τιμά την ιστορία και τα μαρτυρικά χώματα, τιμά τους σκοτωμένους της και αγωνίζεται για να διατηρηθεί η μνήμη. Σας ευχαριστώ. Αισθάνομαι φρίκη για αυτά που γράφτηκαν στη δική μου γλώσσα, σε αυτές τις επιγραφές που τοποθέτησε η Wehrmacht. Και με κυριεύει ντροπή, διότι αυτές οι επιγραφές φανερώνουν ότι η γερμανική Wehrmacht θεώρησε πως είχε το δικαίωμα να καταστρέψει το μέρος αυτό κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορέσει ποτέ να οικοδομηθεί. Ωστόσο, αν και αναγνώρισε την οδύνη, τον πόνο και την καταστροφή που σκόρπισαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στις γερμανικές επανορθώσεις, ζήτημα που του έθεσε στον σύντομο χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος. Οι γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο δεν είναι μια υπόθεση που κλείνει ένα νομικό ζήτημα, αλλά είναι μια δέσμευση ιστορικής ευθύνης της χώρας σας. Και είναι ηθική επιταγή. Υποκλίνουμε με οδύνη και σεβασμό ενώπιον των νεκρών. Και κυρίες και κύριοι, η Κάνδανος ανοικοδομήθηκε. Παρά την οδύνη και παρά τις θηριωδίες. Και αυτό ήταν γενναίο. Και μάλιστα ηρωικό.
Μένουμε στο θέμα. Κοντά μου στο στούντιο βρίσκεται ο Μάνος Δασκαλάκης για να δούμε λίγο τον απόϊχο όλης αυτής της ιστορίας που επί της ουσίας δεν μας αφήνει κάτι. Όχι, δεν μας αφήνει κάτι. Κρατάμε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Κατερίνα. Κάτι παραπάνω από αξιοπρεπή στάση που κράτησαν οι φορείς αλλά και οι κάτοικοι της μαρτυρικής Σκανδάνου. Ανάμεσά τους και άνθρωποι που βίωσαν από πολύ κοντά τα γεγονότα, άνθρωποι που έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Νομίζω ότι για μία ακόμη φορά αποτυπώθηκε με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο το μεγαλείο της κριτικής φιλοξενίας σε έναν άνθρωπο που σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν είναι ο φταίχτης, όμως εκπροσωπεί μία χώρα και ο ίδιος ζητώντας συγγνώμη αποτυπώνει κάτι αυτό. Όμως αυτό που σίγουρα θα ήθελαν να ακούσουν οι κάτοικοι της Σκανδάνου, όπως και οι κάτοικοι όλων των μαρτυρικών περιοχών της χώρας, ήταν μια αναφορά για τις γερμανικές επανορθώσεις, κάτι το οποίο βεβαίως το έκλεισε ο Γερμανός Πρόεδρος χθες, τόσο στη συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, όσο και στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι πάντως ένα θέμα, να το πούμε αυτό μάλλον για να το καταλάβει και ο κόσμος, με βάση τους νομικούς κύκλους, δεν παραγράφεται το ζήτημα αυτό. Παραμένει ενεργό με βάση το διεθνές δίκαιο. Το θέμα είναι επί του πρακτέου πώς θα προχωρήσει η ελληνική πλευρά και αν θα το διεκδικήσει πλέον νομικά. Θα κρατήσω, Κατερίνα, την στάση του Δημάρχου Κανδάνου, του Δημάρχου της περιοχής, που πραγματικά στις λίγες λέξεις που χρησιμοποίησε αποτύπωσε με τον πιο έτσι ωραίο τρόπο το τι ακριβώς νιώθει αυτή η περιοχή. Είπε ότι ήρθατε σε έναν τόπο που ήθελε να τον σβήσουν από το χάρτη οι Γερμανοί και όμως εξακολουθούμε να είμαστε εδώ και να παλεύουμε για την δική μας καθημερινότητα. Συγκλονιστική ήταν και οι κάτοικοι της περιοχής. Οι κάτοικοι που βρέθηκαν εκεί, ακόμα κι αν στο πρόσωπο του Γερμανού Προέδρου θυμήθηκαν και ήρθαν στο μυαλό τους μαύρες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, όμως ήταν εκεί και τον υποδέχθηκαν, λέγοντας όμως όλο αυτό το οποίο έχουν ζήσει οι προγονείς μας, οι άνθρωποι που πραγματικά έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους σε μια αιματοχυσία χωρίς τέλος, σε ένα ολοκαύτωμα όπως αυτό που έχει καταγραφεί σε πάρα πολλές, σε δεκάδες περιοχές σε ολόκληρη την χώρα. Νομίζω ότι αυτό κρατάει, κατά τη γνώμη μου, και ο Γερμανός Πρόεδρος στο μυαλό του και στην ψυχή του, ζητώντας ένα συγγνώμη. Νομίζω ότι το συγγνώμη είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Γερμανία απέναντι σε αυτές τις θηριωδίες. Όμως να πούμε ότι χρειάζεται και γενναιότητα από την πλευρά ενός Γερμανού Προέδρου να βρεθεί σε μια περιοχή χωρίς να γνωρίζει τι θα αντιμετωπίσει. Όμως πρέπει να ξέρουν όλοι ότι βρέθηκε σε μια περιοχή της Κρήτης, όπου η κρητική φιλοξενία είναι σημείο αναφοράς, παρά τις μαύρες σελίδες της ελληνικής μας ιστορίας. Και θα επαναλάβω αυτό που είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου και του σχολιασμού. Πραγματικά, οι φορείς και οι κάτοικοι της Σκανδάνου απέδειξαν για μία ακόμη φορά το μεγαλείο της κρητικής ψυχής και νομίζω αυτό πήρε μαζί του και ο Γερμανός Πρόεδρος που βρέθηκε στην περιοχή. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ.